Καλημέρα σας. Θέλαμε να κάνουμε αυτή την συζήτηση όλοι μαζί και να μοιραστούμε μαζί σας για να έχετε μία εικόνα τα βασικά επιδημιολογικά δεδομένα όπως μας τα παρουσιάζει κάθε δύο μέρες ο καθηγητής, ο κύριος Φιόδρας, ώστε να έχετε μία εικόνα ακριβώς που πηγαίνουμε, μία αντικειμενική αίσθηση ποιες περιοχές είναι πιο επιβαρημένες σήμερα. Όπως γνωρίζετε, σήμερα το απόγευμα θα υπάρχουν μία σειρά από ανακοινώσεις επιπρόσθετες των μέτρων που ήδη έχουμε πάρει από εμένα, που θα εφαρμοστούν άμεσα. Έχουμε ήδη ένα σύστημα κατηγοριοποίησης και γνωρίζετε καλά ποια είναι τα μέτρα τα οποία ισχύουν σε κάθε κατηγορία. Τονίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δυναμικό και μπορούμε να το αναπροσαρμόσουμε. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια σκέψη για την κατηγορία 4 να αφήσουμε ανοιχτό το λιανεμπόριο. Αυτό που αφορά ιδιαίτερα εσένα, Γιώργο, διότι βλέπουμε ότι δεν έχουμε στο λιανεμπόριο μετάδοση. Το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή εστιάζεται στην διασκέδαση τις βραδινές ώρες. Καθώς και σε ορισμένες συγκεκριμένες εστίες που έχουν να κάνουν με γεροκομεία, πρόσφυγες. Αλλά η μετάδοση πια του ιού, όπως σας εξηγήσει και ο κύριος καθηγητής, είναι κυρίως συνδεδεμένη με δραστηριότητα των νέων και απόλυτα συνυφασμένη με την κινητικότητα και, τη διασκέδαση, κυρίως σε βραδινές ώρες. Οπότε θα δώσω το λόγο στον Σωτήρη να κάνει την παρουσίαση και στη συνέχεια είμαστε εδώ για οποιασδήποτε απορίες και ερωτήσεις έχετε. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι στη συνολική προσπάθεια την οποία κάνουμε να αποφύγουμε μέτρα τα οποία θα έχουν βαρύ οικονομικό αντίκτυπο, σας χρειαζόμαστε όλους συμμάχους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το κεντρικό κράτος, αλλά και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση να συνεργαζόμαστε, να είναι σε πλήρη εγρήγορση οι ελεγκτικοί σας μηχανισμοί, αλλά και εσείς, μέσα από τον δημόσιο λόγο τον οποίο αρθρώνετε, να υποστηρίζετε τις πρωτοβουλίες. Γνωρίζω καλά ότι πάντα σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο αυτό μπορεί να δημιουργεί κάποιες μικρές συγκρούσεις συμφερόντων. Και μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι έχουμε και περιπτώσεις παραβατικότητας οι οποίες δεν θα έπρεπε να γίνονται ανεχτές. Και οι οποίες είναι και λίγο πολύ γνωστές. Όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται στις τοπικές κοινωνίες. Αυτά τα φαινόμενα πρέπει από κοινού να τα εξαρθρώσουμε. Και σε αυτό σας χρειαζόμαστε συμμάχους. Διότι έχουμε πια μια πολύ καλή εικόνα και μια δυνατότητα πρόβλεψης που θα έχουμε πρόβλημα σε 7 μέρες, σε 14 μέρες, ώστε να μπορούμε να παίρνουμε μέτρα πριν και όχι μετά. Σταματώ εδώ. Η παρουσίαση που θα δείτε είναι η παρουσίαση την οποία βλέπουμε εμείς 3 φορές την εβδομάδα. Προφανώς όχι η ίδια, επικαιροποιημένη. Οπότε, Σωτήρη, δίνω το λόγο σε σένα.